υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, με θετική εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, η ένταξη στο έργο του ΕΣΠΑ, το οποίο αφορά την στερέωση, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την επαναλειτουργία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Εμαία Κορινθίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο και αυτό προστίθεται σε μια σειρά έργων που κάνει η 25η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 25η Εβάη λεγόμενη, στην περιοχή της Κορινθίας, γιατί η εφορία αυτή έχει και την Αρκαδία και την Αργολίδα, με ιδιαίτερη επιτυχία. Η συνεργασία της 25ης εφορίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα αγαστή. Έχουμε θεματικά αποτελέσματα, θα λέγαμε, πάρα πολλά έργα τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ με την κοινή συμφωνία και την κοινή γνώμη και των δύο αυτών θεσμών της Περιφέρειας και της 25ης ΕΒΑ, και έτσι ώστε να απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Να σας αναφέρω στα έργα αυτά να ανοίγουν θέσεις εργασίας. 50 νέα παιδιά, κατά προτίμηση νέοι άνθρωποι, εργάζονται τώρα στις Βυζαντινές αρχαιότητες, συντηρούν, ανασκάβουν, δημιουργούν, προβάλλουν μαζί σε συνεργασία με ένα επιστημονικό προσωπικό, τουλάχιστον 10 ατόμων, και έτσι λοιπόν 60 άτομα, 60 πρόσωπα, 60 συμπολίτες μας, έχουν και γυναίκες, έχουν βρει εργασία τουλάχιστον για 1-2 χρόνια, μέχρι τη λήξη δηλαδή του ΕΣΠΑ. Προσπάθεια δικιά μας, η οποία είναι έντονη θα έλεγα, είναι όχι μόνο αυτά τα έργα, τα πολλά έργα και σημαντικά που ήδη πραγματοποιούνται στον νομό Κορινθίας, αλλά και η επέκταση αυτών των έργων. Να σας αναφέρω δε πολύ χαρακτηριστικά ότι η Παναγία στο Στήρι, στην περιοχή του κόρφου του παλαιού Δήμου Σολυγίας και νυν Δήμου Κορινθίας, που είχε ένα προϋπολογισμό το έργο αυτό 300.000 ευρώ, έγινε επέκταση κατά 100.000 ευρώ, η οποία αφορά την συντήρηση των τοιχογραφιών μέσα στον Ιερό Ναό και μια διαμόρφωση του αύλου, συμπληρωματική διαμόρφωση του αύλου χώρου. Ένα άλλο σπουδαίο έργο το οποίο εκτελείται σε αυτό είναι το έργο της Ζάχολης, που θα είχε προχωρήσει λόγω της απεργίας όμως των μηχανικών, δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού 1.300, και το οποίο αφορά την αποκατάσταση και την συντήρηση των κελιών της Βορείου και Νοτίου Πτέρυγας του Ιερού Ναού της Ζάχολης, που είχε καταστραφεί από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές πριν 10 χρόνια. Πολλά είναι τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελεί κατά κανόνα με αυτεπιστασία η 25η εφορία. Ανοίγουν βέβαια θέσεις εργασίας, αλλά ο στόχος μας δεν είναι μόνο αυτός, κύριε Τσαρμπέ. Ο στόχος μας είναι σημαντικός και είναι καθοριστικός και για την πολιτιστικά πράγματα και της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και την επισκεψιμότητα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα αυτά. Μπορούν να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις και ένας πόλος έλξης τουριστών. Και βέβαια. Δηλαδή είναι βάση ενός οργανωμένου σχεδιασμού που έχει στόχο να κρατήσει τους επισκέπτες επί πολλές μέρες, επί πολλές ώρες, συμπληρωματικά μέσα στην Κορινθία και στην Κορινθία γενικότερα. Αποτελούν αυτές οι στοχευμένες επεμβάσεις ένα δίκτυο επεμβάσεων καθοριστικών που θα δημιουργήσει μια ενότητα στοιχείων, δομικών στοιχείων, μνημείων μιας κατηγορίας ή ξεχωριστής κατηγορίας, που όλα αυτά αποτελούν μια ενότητα, ούτως ώστε κάποιος που ξεκινήσει να τα επισκέπτεται δεν θα σταματήσει μόνο στο ένα, θα ακολουθήσει ακριβώς. Ένα δίκτυο. Ακριβώς. Και θα δει τις Βυζαντινές αρχαιότητες. Και βέβαια, να σας πω έτσι πολύ επιγραμματικά, οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές, δύο εκ των οποίων αυτή τη στιγμή κάνουν επέμβαση 25η ΕΒΑ, αφού έχουν ενταχθεί τα έργα από την περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΕΣΠΑ, που αφορά την Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη και την Βασιλική στο Κράνιο, δύο μεγάλες βασιλικές, θα λέγαμε, ιδιαίτερη τεχνοτροπία, ειδικών μέσων κατασκευή και σαν αρχιτεκτονικής, 400.000 ευρώ ο προϋπολογισμός, που αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την συντήρηση και από τον καθαρισμό τους είναι θεαματικά, θα λέγαμε. Ο στόχος είναι αυτή η ενότητα των δύο βασιλικών να επεκταθεί και σε άλλη μια ενότητα, και της Βασιλικής του Κοδράτου και της Βασιλικής του Σκοτέλα, ούτως ώστε κάποιος ο οποίος θέλει να γνωρίσει την χριστιανική Κόρινθο της ύστερης αρχαιότητος να έρθει
να περιδιαβεί σε αυτές τις βασιλικές, οι οποίες αποτελούν μια ενότητα. Να σημειώσω εδώ, κύριε Τσαρμπέ, ότι η χριστιανική Κόρινθος δεν είναι γνωστή ιδιαίτερα. Οι γνώσεις μας περιορίζονται και σταματούν, θα έλεγα, κατά την ρωμαϊκή εποχή. Η χριστιανική Κόρινθος είναι εξίσου σημαντική, και να τολμήσω να πω, πολλές φορές σε πολλά επίπεδα και πολλές ημερομηνίες, χρονολογίες, είναι πιο σημαντική για τη ρωμαϊκή Κόρινθο, η οποία αρχίζει πλέον να προβάλλεται, αρχίζει να αξιοποιείται και αρχίζει πλέον η άγνωστη αυτή πτυχή της ιστορίας της Κορινθίας να γίνεται γνωστή.